Εδώ θα μπει το κρεβάτι, εδώ η ντουλάπα και εδώ ο θερμαντικός πίνακας Redwell. Εδώ ο καναπές, βιβλιοθήκη και θα κρεμάσουμε τις θερμαντικές σφαίρες Redwell. Και εδώ ο θερμαντικός καθρέπτης. Redwell υπέρυθρη θέρμανση. 9 διεθνείς πιστοποιήσεις και μελέτη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου υπογράφουν για την υπεροχή μας. Redwell by Lightherm. 6 χρόνια μαζί στην Ελλάδα αλλάξαμε την ιστορία της θέρμανσης. Για να μην κρυώνουμε, ούτε να πληρώνουμε. Με τον Μπονιάκο που του χαμογέλασε και η τύχη. Πιστεύω πως ήμασταν πολύ άτυχοι. Μία ομάδα πιστεύω πως υπήρχε στο γήπεδο σήμερα. Και πιστεύω πως άτυχα δεν είμαστε πρωταθλητές. Πιστεύω πως αυτή η ομάδα έχει την ποιότητα των παιχτών και του προπονητή και πολλών παραγόντων. Και εντάξει, είμαι απογοητευμένος σήμερα όπως όλοι που δεν κερδίσαμε το παιχνίδι. Εντάξει, ωστόσο η ομάδα έπιασε καλή απόδοση. Πάντως στο πρώτο 30 λεπτό πίεσε, μετά έπεσε λίγο απόδοσή της. Στο τέλος πάλι και με τη δική σου είσοδο στο παιχνίδι πέτυχε στον γκολ, μετά είχε ένα δοκάρι. Σίγουρα, εγώ πιστεύω πως από το πρώτο ημίχρονο έπρεπε τουλάχιστον να βάλουμε ένα γκολ. Βλέπουμε ότι σε πολλούς αγώνες η ομάδα μέχρι να βάλει το πρώτο γκολ δυσκολευόμαστε. Πιστεύω πως όταν μπει το πρώτο γκολ εκεί ανοιγόμαστε και παίζουμε πολύ καλύτερο ποδόσφαιρο. Δεν το βάλαμε αυτό το γκολ, το βάλαμε πολύ αργά. Ωστόσο, θα μπορούσαμε να βάλουμε και το γκολ να το γυρίσουμε. Δεν έγινε. Τι να κάνουμε, συνεχίζουμε, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δυστυχώς. Έχει μείνει ένας αγώνας ακόμα που κρίνει τα πάντα. Μετά και το αποτέλεσμα, δεν ξέρω αν το ξέρεις, το ισόπαλο Ιωνικός. Ναι. Άρη, εσείς θα αναζητήσετε νίκη μες στον Ατρόμητο. Δεν σταματάμε. Θα πάμε στον Ατρόμητο να πάρουμε το παιχνίδι. Και όπου βγει. Σίγουρα ο Ιωνικός έχει πολύ πιο εύκολο παιχνίδι. Αλλά εμείς θα πάμε καθαρά να κερδίσουμε το παιχνίδι για το νησί εδώ πέρα. Να κάνουμε ό,τι μπορέσουμε. Πιστεύω πως η χρονιά η φετινή ήταν πολύ καλή για τον Παναξιακό. Επιτυχημένη. Και συνεχίζουμε τώρα. Η φάση του γκολ πώς έγινε. Σούταρες. Σούταρε. Εκείνη τη στιγμή μου έδωσε την μπάλα ο Δερμιτζάκης. Βρήκε σε ένα σώμα, αν πιστεύω καλά. Και μπήκε στα δίχτυα. Μετά το δοκάρι στο 88, τι ένιωσες? Θέλω να με ανοίξει εκεί, να με καταπιεί. Δεν ξέρω, έχω τρελαθεί. Στο πω και έτσι. Ωραία, εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι έγινε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Με δύο ομάδες πάρα πολύ καλές. Εμείς από το πρώτο ημίχρονο δείξαμε ότι θέλουμε πάρα πολύ το παιχνίδι. Πιέσαμε, κάναμε νομίζω 2-3 πολύ καλές ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο. Δεν ήρθε το γκολ και στο δεύτερο ημίχρονο, σε μια ανύποπτη φάση που είχαμε την μπάλα, ξεκινώντας από το κέντρο, δεχτήκαμε ένα γκολ. Παρ' όλα αυτά όμως η ομάδα έδειξε αυτό που έχει δείξει όλο τον χρόνο, ότι έχει ψυχικά αποθέματα, ότι έχει παίχτες με εμπειρία, με ποιότητα. Καταφέραμε το παιχνίδι στα ίσα και από εκεί πέρα κυνηγήσαμε ένα δεύτερο γκολ. Πιστεύω ότι ήρθε η φάση, απλά ίσως ξέρω εγώ κάποια μεγάλη δύναμη δεν ήθελε να πάρουμε το αποτέλεσμα στο δοκάρι του Μπονιάκου και έμεινε το 1-1. Βέβαια μάθαμε το αποτέλεσμα στον Ιωνικό, το 1-1. Είμαστε αναγκασμένοι να κυνηγάμε μέχρι το τέλος. Θέλουμε την πρώτη θέση και το ίδιο θα πάμε να κάνουμε την Κυριακή μέσα στο Ατρόμητο. Δεν είναι δύσκολο το στατιστικό, αλλά είναι μέσα στο παιχνίδι όλα. Δεν έχουμε να χάσουμε κάτι. Μπάλα παίζουμε, θα πάμε να χτυπήσουμε το παιχνίδι. Όπως πάμε σε όλες τις έδρες και όπως κάνουμε το ίδιο και εδώ πέρα. Για το τελικό κυπέλλο, τώρα να σου πω κάτι, το μυαλό μου μόνο εκεί δεν είναι. Ακόμα γυρνάει στο παιχνίδι που πέρασε. Πιστεύω να το ξεπεράσουμε έτσι γιατί μας αφήνει μια γεύση έτσι
γλυκόπικρη, θα έλεγα. Ο τελικός, από τη στιγμή που πέρσι είμαστε κυπελούχοι Κυκλάδων, το θέλουμε, είναι στόχος της ομάδος. Θα πάμε Τετάρτη να πάω να πάρουμε το κύπελο. Ήρθα σήμερα εδώ με στόχο την νίκη για να παραμείνει στο κυνήγι του τίτλου. Κρατούσε αυτό το στόχο μέχρι το 1983, που σου ευχαρίστηκε. Τι γεύση σας αφήνει το παιχνίδι εδώ? Κοίταξε να σου πω κάτι, επειδή εγώ είμαι ταπεινός άνθρωπος, το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ καλό για μας. Εμείς δεν γίναμε η Μπαρτσελόνα ξαφνικά. Παίξαμε, πιστεύω, με μία από τις καλύτερες ομάδες του ομίλου μας. Μου άρεσε πολύ ο Παναξιακός, πιο καλός από τον πρώτο γύρο. Και νομίζω ότι και εμείς είμαστε, πιστεύω ότι είμαστε δύο από τις καλύτερες ομάδες στον ένατο όμιλο. Το αποτέλεσμα πιστεύω ότι ήταν δίκαιο. Χάσαμε και εμείς ευκαιρίες, έχασε και ο Παναξιακός. Και ο Παναξιακός μου άρεσε πάρα πολύ. Είχα προβλήματα. Σήμερα μου λείπανε 3-4 παίχτες. Έκανα και μια αλλαγή για πειθαρχικό παράπτωμα τον Τούλια. Αλλά εν πάση περιπτώσει είμαι ευχαριστημένος για την προσπάθεια που κάναν τα παιδιά. Στο πρώτο 20 λεπτό, 25 λεπτό ήμασταν πάρα πολύ μουδιασμένοι λόγω του γηπέδου. Μετά ισορροπήσαμε, κάναμε ευκαιρίες. Έκανε και ο Παναξιακός. Και νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι δίκαιο. Τώρα πρώτος, δεύτερος, τρίτος. Εγώ βλέπω αυτή η πεντάδα να παίξει στον πόντο όλοι μαζί. Εμένα μου λέει, αλλά και δεν μου λέει. Εμείς δεν ξεκίνησαμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Μπούμε στην εφτάδα και ανεβήκαμε πάρα πολύ γρήγορα, όπως και εμείς και ο Παναξιακός. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον Παναξιακό για την άψογη φιλοξενία του. Εγώ έχω πάρα πολλούς φίλους εδώ. Εντάξει, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να μην ευτυχώς είναι λίγοι, και εύχομαι στον Παναξιακό και του χρόνου στο επόμενο πρωτάθλημα να κάνει ανάλογη πορεία. Ήσασταν εδώ 98-99-2000. Πώς αφήσατε ποδοσφαιρικά την άξο και πώς βρήκατε τώρα? Εντάξει, τότε η ομάδα ήταν γάμα εθνική. Είχε πάρα πολύ καλό συμβούλιο, υπήρχαν χρήματα. Η ομάδα έκανε μεγάλες πορείες όσο ήμουν εγώ εδώ. Μετά πήρε την Κατιούσα. Εμένα μου άρεσε ο Παναξιακός και είναι μια ομάδα, και τότε ήταν οργανωμένη ομάδα. Και εντάξει, είναι δύσκολες εποχές. Και ξέρω ότι στο νησί θέλεις ενίκεια, θέλεις φαγητά, εκτός από τις μισθοδοσίες και τέτοια. Τα ταξίδια είναι πάρα πολλά τα έξοδα και εύχομαι να αντέξει του χρόνου, γιατί το ποτάμι θα είναι πιο δύσκολο και τα έξοδα περισσότερα. Ένα σχόλιο εδώ, αυτό που είπατε, το πρωτάθλημα του χρόνου, τη νέα γάμα εθνική. Του χρόνου η ποιοτικά θα είναι καλύτερο το πρωτάθλημα. Και τον επόμενο χρόνο ακόμα καλύτερο. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ θετικό αυτό που έγινε. Να τελειώσουν πλέον οι ομάδες αυτές που κατεβαίνουν, μια κατεβαίνουν, μια δεν κατεβαίνουν. Και τελικά κάνουν ζημιά. Κερδίζει κάποιον, περνάνε οι άλλοι. Εγώ έχασα στο δίκαιο, ας πούμε, με κλωτσές, με μπουνιές, με τέτοια πράγματα. Μιλάμε για αλητεία. Χάσαμε ένα 0 και έχασα την πρώτη θέση από εκεί. Μετά πήγαν όλοι, βάζανε 5-6 και τέτοια πράγματα. Αυτή η ανισορροπία δεν θα υπάρχει του χρόνου, πιστεύω. Γιατί και εμείς στον Πειραιά αυτοί που μείναμε, και ο Παναξιακός είμαστε στο ίδιο όμιλο, και η Ανατολική Αττική, αλλά και της Κρήτης μάλλον θα μας βάλουν, νομίζω ότι θα είναι καλές ομάδες. Απλώς θα υπάρχει λίγο πρόβλημα στις μετακινήσεις. Είχαμε διαβάσει κάποτε ότι είχατε χαρακτηρίσει το Περαμαϊκό την καλύτερη ομάδα του. Ναι, κοίταξε, πιστεύω ότι είμαστε μία από τις καλύτερες. Αν θέλεις τώρα που έχω ολοκληρωμένη άποψη, πιστεύω ότι εμείς με τον Παναξιακό είμαστε οι καλύτερες ομάδες. Παίζουμε το καλύτερο ποδόσφαιρο, είμαστε καθαρές ομάδες και ο Ιωνικός, ας πούμε, ο Ατρόμητος, η Βάρη, νομίζω ότι είναι ποιοτικά υποδιέστερες. Δεν παίζουν το ποδόσφαιρο που παίζουμε εμείς. Και μια πρόβλεψη για τελευταία αγωνιστική. Για μας. Γενικά, πώς θα το δείτε, Εντάξει, είναι ρευστά τα πράγματα τώρα. Εγώ τον Παναξιακό δεν τον βλέπω να χάνει στον Ατρόμητο Πειραιά. Γιατί τον παίξαμε τον Ατρόμητο, τον προηγούμενο αγωνιστική, ήρθαμε 3-1 και πρέπει να έρθουμε 13-1. Δεν μου άρεσε, ούτε στον πρώτο γύρο. Εγώ δεν τη βλέπω τον Παναξιακό, δεν τον βλέπω να χάνει. Τώρα εντάξει, βλέπω ότι τον Ιωνικό, αν περάσει από το. Μην το λες αυτό. Ναι. Μην το λες αυτό. Δεν είναι καλή ομάδα ο Ιωνικός. Δεν μ' αρέσει η ομάδα του Ιωνικού, δεν μ' αρέσει. Εκεί με αλητίες και με τέτοια πράγματα παίρνουν τα αποτελέσματα μέσα στο γήπεδο τους. Καυστικός είστε. Ότι είναι καυστικό, λέω αυτά που βλέπω, ρε παιδιά. Τώρα αλλούς τους αρέσουν, αλλούς δεν τους αρέσουν. Τι να σου πω, ψέματα, να
παραμύθια. Να λέω, αν δεν μ' άρεσε η ομάδα, θα σου έλεγα δεν μ' αρέσει. Άμα δεν σου αρέσει αυτό που λέω, τι να κάνω. Εγώ μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής. Ευχαριστούμε πολύ.